Οι υπάλληλοι στην είσοδο θα πρέπει να έχουν πλέον τα καταστήματα εστίασης στους μεικτούς αλλά και στους ανοιχτούς τους χώρους, προκειμένου να κάνουν ελέγχους πολίτες πριν αυτοί καθίσουν σε τραπέζι. Με τα νέα μέτρα, η πρόσβαση στους ανεμβολίαστους τους και στα ανοιχτά καταστήματα θα γίνεται μόνο με την επίδειξη rapid test. Τόσο καιρό μπορούσαν και καθόντουσαν έξω και οι ανεμβολίαστοι, οπότε είχαμε μια κίνηση φυσιολογική και πολύ καλή, μπορώ να πω, για τα γεγονότα και τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα έχουν πρόβλημα πολλά μαγαζιά, θα έχουν πρόβλημα όλα τα μαγαζιά, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και άλλη μια φορά, εμείς θα είμαστε αυτοί που τα φταίμε, η εστίαση. Πάμε από το κακό σε χειρότερο. Δηλαδή η κατάσταση χειροτερεύει, η κατάσταση μας αναγκάζει να μην μπορούμε να δουλέψουμε πλέον. Δεν τους απασχολεί η ζωή δική μας. Τους απασχολεί να περάσουν τα πράγματα τα δικά τους, για τους λόγους που θέλουν αυτοί. Εγώ σε ορισμένα μέτρα από αυτούς, από αυτά που έβγαλαν, δεν ήμουν αρνητικός 100%. Αλλά τώρα μας οδηγούν στη μεγαλύτερη μιζέρια και στη μεγαλύτερη πτώχεια που μπορούμε να έχουμε σαν κλάδος. Ήδη υπάρχουν προβλήματα, γιατί και στο νομό μας είναι μεγάλο ποσοστό των ανεμβολίαστων και ήδη είχε μειωθεί κατά πολύ η δουλειά στον εσωτερικό χώρο. Τώρα, από τη στιγμή που θα περάσει και στον εξωτερικό χώρο, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, θα πρέπει να γίνονται ακόμα πιο σχολαστικοί από τα ίδια τα καταστήματα, ενώ κλιμάκια ελεγκτικών μηχανισμών θα κάνουν συχνότερα την εμφάνισή τους. Οι ειδικοί προτάσσουν την αναγκαιότητα των ελέγχων στα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και στα αρνητικά αποτελέσματα των τεστ, όπως και στην ταυτοπροσωπία των ελεγχόμενων. Πλέον είναι πολύ πιο αυστηρά τα προστήματα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα μας αφήσει να δουλέψουμε. Είμαστε σε μια θέση που είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, πραγματικά σου λέω. Δεν ξέρω αν αξίζει πλέον να έχεις μαγαζί. Ο κόσμος θα σταματήσει να βγαίνει, τα μαγαζιά δεν θα έχουν τη δουλειά που θα έπρεπε να έχουν και σιγά σιγά θα υπάρξει ένα ντόμινο απολύσεων, δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας, νίκια, ΤΕΒΕ, ΟΗΚΑ, τα πάντα όλα αυτά. Παράλληλα, στο τραπέζι συνεχίζει να βρίσκεται και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στον κλάδο, δίχως να λαμβάνεται αυτή τη στιγμή απόφαση, αλλά να αναμένονται τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων ημερών. Λυπάμαι για πολλούς που θα μείνουν χωρίς δουλειά και λυπάμαι που θα περάσουμε εμείς άσχημα. Και δεν λυπάμαι καθόλου για αυτούς που βγάζουν αυτούς τους νόμους και την καθημερινότητα τη δική μας, ασχολούνται μόνο αυτοί. Φτάσαμε να έχουμε 6.000-7.000 κρούσματα, Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε 10. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σωστή λύση αυτό που γίνεται, όλα πάει στραβά, όλα πάει ανάποδο, οπότε δεν ξέρω τι σκέφτονται και πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία. Έρχεται Χριστούγεννα, έρχεται γιορτές που πρέπει να δουλέψουμε, πιστεύω ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί θα υπάρχει και άλλο πιο σοβαρό θέμα.